γιορτάζει πίστη μας σήμερα, γιορτάζει η Ορθοδοξία. Από άκρου έως άκρου της γης, η ενιαία Ορθοδοξία. Και αλίμονος εκείνους οι οποίοι κατά καιρούς καταξέσπισαν το τίμιο σώμα της Αγίας Εκκλησίας, του οποίου κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Το καταξέσκησαν είτε δημιουργώντας αιρέσεις, είτε δημιουργώντας σχίσματα, είτε ακόμη με διάφορες εγωιστικές πρωτοβουλίες που δημιούργησαν σε κάποιους ανθρώπους το αίσθημα της απόγνωσης και αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι να απομακρυνθούν μόνιμα ή προσωρινά από την Αγία Εκκλησία. Γιορτάζουμε σήμερα το σύνολο των δογμάτων τα οποία έχουμε στην Εκκλησία μας ως πίστη, από τις Άγιες εικόνες, τις οποίες δεν αποδίδουμε εμείς η πιστή λατρεία, αλλά τιμή, μέχρι και τα πρώτα δόγματα τα οποία θεσπίστηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο από τους πατέρες της εποχής εκείνης, με πρωταγωνιστή των οποίων τον Διάκονο Αθανάσιο, τον μετέπειτα Πατριάρχη Αλεξανδρίας, από τις δύο φύσεις του Χριστού, από την Τριαδικότητα του Θεού, από το αϊπάρθενο της Παναγίας, μέχρι και την ευλάβεια και την τιμή στις Αγίες εικόνες του Χριστού, της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων γιορτάζουμε σήμερα. Προσπάθεια ανθρώπων που ίσως δεν ήταν κακής προθέσεως. Προσπάθεια ανθρώπων που επεδίωξαν ίσως να βρούμε το σωστό, τη σωστή πίστη, αλλά προσέκρουσαν επάνω στον εγωισμό τους. Ήταν το αποτέλεσμα της υπονομαχίας, της οποία στην ολοκλήρωση και την διαγραφή γιορτάζουμε σήμερα. Πρωταγωνιστές σε αυτήν την αποκατάσταση της ορθής πίστης ήταν οι βασιλείς, οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, οι κυβερνήτες, αυτοί που κυβερνούσαν ελαίο Θεού, αλλά και με την βοήθεια και με τη δύναμη του Θεού τον κόσμο. Διαβάσαμε σήμερα στο συνοδικό, το οποίο συνηθίζεται να διαβάζεται αυτές τις ημέρες, ονόματα μεγάλων αυτοκρατόρων, οι οποίοι έβγαναν την αυτοκρατορική αλουργίδα, τον αυτοκρατορικό μανδύα, τον μεταξωτό, τον πέταξαν μακριά και αντί αυτού φόρεσαν το μοναχικό ράσο. Άφησαν το παλάτι και μπήκαν στο ταπεινό κελί. Άφησαν την πλούσια αυτοκρατορική ζωή και ξεκίνησαν την ασκητική μοναχική ζωή. Αυτό ήταν το Βυζάντιο. Αυτή ήταν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία πέρασε τους χίλιους χρόνους ζωής εξαιτίας και της πίστης και της ευλάβειας των αρχόντων του. Σήμερα όμως δυστυχώς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και δεν φταίνε γι' αυτό αυτοί οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί, οι άρχοντες, οι εκ των αρχόντων που απομακρύνθηκαν από τον Χριστό, αλλά φταίμε εμείς, ο απλός λαός, ο οποίος τοποθέτησε, γιατί τότε το πολίτευμα δεν ήταν δημοκρατικό, ο άρχοντας ήταν ελαίο Θεού και ανέβαινε στο θρόνο είτε με το μαχαίρι σκοτώνοντας τον προηγούμενο, είτε αντικαθιστώντας τον πατέρα του, τον αδελφό του κτλ. Τώρα όμως το πολίτευμα είναι δημοκρατικό. Δεν εξαρτάται η παρουσία επάνω στον θρόνο του κυβερνήτου αυτής της χώρας ούτε από τα μαχαίρια, αλλά ούτε και από την οικογένεια και τη διαδοχή. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ σίγουρο. Πάντως δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον εκτός από εμάς. Γιατί στη δημοκρατία ο λαός επιλέγει αυτούς που θέλουν να τον εκπροσωπήσουν. Και όταν έρχεται η ώρα εμείς, οι απλοί άνθρωποι του κόσμου, του λαού,
να επιλέξουμε αυτόν που θα τοποθετηθεί ψηλά για να ορίσει την πορεία του καθενός από εμάς ξεχωριστά και το σύνολο της πατρίδας μας, τότε υπάρχουν διάφοροι λόγοι, προσωπικοί κυρίως, που τους βάζουμε μπροστά. Ποιος έφερε απόσπαση το παιδί μου με τη δουλειά του από εκεί μακριά που ήταν, στα νησιά, στα σύνορα, και τον έφερε εδώ στον τόπο μου, αυτόν θα ψηφίσω. Ποιος έφερε με μετάθεση τον γιο μου φαντάρο από τα νησιά στον τόπο μου, αυτόν θα ψηφίσω. Ποιος είναι καλό παιδί και με χαμογελάει στον δρόμο και με θυμάται και το όνομά μου, αυτόν θα ψηφίσω. Ποιον μου επιβάλλει το κόμμα μου, αυτόν θα ψηφίσω. Και τελικά έχουμε καταντήσει να εκλέγουμε στους κυβερνητικούς στόχους όχι ανθρώπους οι οποίοι είναι επόμενοι των πατέρων μας στην πίστη τους, γιατί μην ξεχνάτε ότι φέτος γιορτάζουμε 200 χρόνια από την ηρωική επανάσταση των προγόνων μας, τότε που οι απλοί άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, και όχι οι τσιφλικάδες, όχι οι δημογέροντες, όχι οι προεστοί, οι απλοί άνθρωποι πρωτοστατούσεις της Εκκλησίας ξεσηκώθηκαν. Γιατί, για ποιον σκοπό, γιατί πέτυχε αυτός ο αγώνας, γιατί κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι και πέταξαν από πάνω τον τουρκικό ζυγό, αυτήν την πότα που πατούσε επάνω τους και τους κατέπληγε και τους έπαιρνε τα παιδιά τους, τα καλύτερα παιδιά διάλεγαν οι Τούρκοι, και έπαιρναν και τα έφτιαχναν γενιτσάρους και τα γυρνούσαν εχθρούς κατά της γενιάς τους, εχθρούς κατά των γονέων τους. Γιατί πέτυχε? Γιατί είχε μια ρίση, είχε ένα σύνθημα που το άκουγαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι απλοί, οι αγωνιστές, από τους οπλαρχηγούς, και γέμιζε δύναμη η καρδιά τους και προχωρούσαν δεκάδες αυτοί μπροστά στις δεκάδες χιλιάδες των Τούρκων και νικούσαν οι λίγες δεκάδες τις πολλές δεκάδες χιλιάδες. Γιατί? Γιατί έλεγαν «Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Σήμερα οι άρχοντες δυστυχώς ούτε την πίστη του Χριστού την Αγία σέβονται, και φυσικά την Εκκλησία του Χριστού, αλλά ούτε της πατρίδος την ελευθερία προσπαθούν να συντηρήσουν, να διατηρήσουν, να κρατήσουν αυτή τη μεγάλη ιδέα που είχαν οι πρόγονοί μας. Γιατί οι πρόγονοί μας εκείνοι πριν 200 χρόνια, η ιδέα τους, η μεγάλη ιδέα δεν ήταν να απελευθερώσουν τη Μάνη ή την Πελοπόννησο ή τη στερεά Ελλάδα ή τη Θεσσαλία ή τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, είτε τις Κυκλάδες, είτε τη συνέχεια τη Μακεδονία μας και τη Θράκη μας. Σκοπός δεν ήταν να απελευθερωθεί μόνο αυτός ο χώρος που σήμερα το Ξεφτωρομέικο είναι ελεύθερο. Σκοπός ήταν, όπως και όλες οι άλλες, όλοι οι άλλοι λαοί, να απελευθερώσουν την πρωτεύουσά τους. Οι σημερινοί λοιπόν κυβερνώντες το έχουν ξεχάσει αυτό. Μεγάλη ιδέα δεν υπάρχει εδώ και μερικές δεκάδες χρόνια. Στον λαό υπάρχει. Όλοι μας λέμε στα παιδιά μας, οι παππούδες μας έλεγαν στα εγγόνια τους, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εμείς όμως τα λέμε, ο λαός, οι κυβερνήτες ποτέ το ξέχασαν, το διέγραψαν, υπογράφουν συμφωνίες που πιστοποιούν στους έξω ότι εμείς δεν έχουμε άλλη πατρίδα, εμείς δεν έχουμε έναν αιματοβαμμένο πόντο που θέλουμε εκεί να ελευθερωθεί, γιατί τα κόμματα εκείνα τα ιερά φωνάζουν για ελευθερία. Δεν μιλάμε για ελεύθερη Βόρεια Ήπειρο, δεν μιλάμε για ελεύθερη Ανατολική Θράκη, δεν μιλάμε για ελεύθερη Κύπρο. Ενιαία μαζί με την Ελλάδα, μία είναι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η Ελλάδα. Ξεχνούμε όλους τους αλυσμόνητους εκείνους τόπους, τις αλυσμόνητες πατρίδες μας. Ξεχνούνε αυτοί και προσπαθούν και μας μέσω των σχολείων πλέον να ξεχάσουμε αυτή την μεγάλη ιδέα. Και να ξέρετε ότι εάν καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί ή όσοι εξ αυτών το προσπαθούν να βγάλουν εντελώς τον Χριστό από αυτόν τον κόσμο, του Χριστού την πίστη, την Αγία, να είστε σίγουροι ότι οι ώρες,
ή τα λεπτά της ελευθερίας της πατρίδας είναι λίγα. Ο Χριστός είναι αυτός που ενέπνευσε τους αγωνιστές και απελευθέρωσαν την πατρίδα. Και ένα τελευταίο. Τα τρία ιερά της μεγάλης και γενναίας φυλής μας, του γένους μας, ήταν η πίστη στο Χριστό, η αγάπη στην πατρίδα και η τιμή προς την οικογένεια. Αυτά τώρα που θέλουν να ισοπεδώσουν και τα ισοπεδώνουν καθημερινά. Είδα προχτές και έφρυξα. Αυτοί οι οποίοι διεκδικούν να επικρατήσει η ανομαλία τους έναντι της φυσιολογικότητας, έχουν αλλάξει ακόμα και το χρώμα του λαβάρου της Ελληνικής Επαναστάσεως. Και από αυτό το οποίο ήταν, το έχουν δημιουργήσει έτσι όπως είναι η πολύχρωμη σημαία τους. Γιατί δεν θέλουν να υπάρχει οικογένεια. Γιατί τις ρίζες ενός υγιούς ανθρώπου τις δημιουργεί η οικογένεια. Γιατί τον Χριστό τον φυτεύει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, των μικρών παιδιών, πριν προλάβει η Εκκλησία, η ίδια η οικογένεια. Οπότε να σταματήσει να είναι φυσιολογική η οικογένεια. Να θεωρηθεί αρχικά ως φυσιολογική και αυτή ως φυσιολογική οικογένεια, αυτή που έχει δύο πατεράδες ή αυτή που έχει δύο μητέρες. Αυτή η οποία, την οικογένεια αυτή στην οποία συζούν δύο γυναίκες ή δύο άντρες μαζί. Μη σας φαίνεται παράξενο, ούτε και να σας φαίνεται μακρινό. Υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχουν εδώ στην Ιγρίδα, υπάρχουν στις Αίρες άνθρωποι τέτοιοι, οι οποίοι συζούν άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες, για να μην πιάσουμε τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, εκεί όπου χάνεται ο καθένας όταν μπαίνει στα σπίτια του, όταν μπαίνουν στα σπίτια τους. Και δεν μας ενδιαφέρουν το τι κάνουν μέσα στα σπίτια τους ή ακόμη περισσότερο το τι κάνουν μέσα στις κρεβατοκάμαρές τους. Είναι δικαίωμά τους. Αλλά την ανομαλία ποτέ δεν πρέπει να ανεχθούμε, να την ανακηρύξουν ως φυσιολογικότητα. Γιατί κινδυνεύει ο θεμέλιος λίθος αυτής της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Και μαζί με την πατρίδα που έχουν συντρίξει και μαζί με την Εκκλησία, την πίστη στον Χριστό δηλαδή που θέλουν να εξαφανίσουν, θα καταφέρουν τελικά να εξαφανίσουν το υπερήφανο έθνος μας. Το υπερήφανο γένος των Ρωμιών, τους υπερήφανους Έλληνες που έχουν 3.000 χρόνια ιστορίας, 3.000 χρόνια πολιτισμού και δεν τους ζηλεύουν οι ξένοι μόνο για την ιστορία τους και για τον παλιό πολιτισμό τους, αλλά μας ζηλεύουν και για το σήμερα. Γι' αυτό και θέλουν να μας συντρίψουν, γι' αυτό θέλουν να μας ισοπεδώσουν, γι' αυτό σαν έρθει η ώρα αδελφοί, να μην επιλέξουν ούτε αυτόν ο οποίος μας έκανε την μετάθεση στη δουλειά μας, ή αυτόν που μας έφερε το παιδί μας από το στρατό κοντά, ή αυτόν που μας λέει το κόμμα μας ότι πρέπει να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε αυτόν που πραγματικά μέσα στην καρδιά του έχει Χριστό, πραγματικά όμως, που είναι στην Εκκλησία παρόν, όχι όταν γίνεται βουλευτής ή όταν γίνεται υπουργός, αλλά όταν είναι ένας απλός άνθρωπος που το έχει ανάγκη η καρδιά του, η ψυχή του να νιώσει τον Χριστό. Αυτό πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτόν που στις φλέβες του ρέει μεν κόκκινο αίμα σαν όλων των ανθρώπων, αλλά είναι γαλανόλευκη η χρειά του, γιατί φεγγίζει ο φωτεινός ήλιος της Ελλάδος επάνω μας και γαλανόλευκο μεταφορικά είναι και το αίμα το οποίο ρέει στις φλέβες μας. Να έχουμε το νου μας, γιατί οι μέρες που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό είναι πονηρές, είναι επικίνδυνες, και αν εμείς που είμαστε το προσήμι για να φουσκώσουμε αυτό το ζυμάρι δεν είμαστε έτοιμοι, να είστε σίγουροι ούτε οι LGBT θα σταθούν στα σύνορα για να διώξουν τον εχθρό, ούτε οι συγκεκριμένοι αυτοί θα κάνουν κάτι καλό. Προσευχόμαστε βέβαια και για αυτούς, γιατί είναι αδέλφια μας, γιατί είναι παιδιά του Χριστού, να τους συγχωρέσει, να μετανοήσουν όμως, και για αυτούς έχει θέση μέσα στην Εκκλησία και για αυτούς που προσβάλλουν και τα ιερά και τα όσια και για αυτούς που υβρίζουν και βλασφημούν το όνομα της Κυρίας Θεοτόκου και του Θεού μας,
και για αυτούς έχει θέση η Εκκλησία και αυτούς τους αγαπά. Μόνο περιμένει να καταλάβουν το λάθος τους, την αμαρτία τους, να συναισθανθούν το τι λάθος ζωή είχαν μέχρι σήμερα, να μετανιώσουν και να επιστρέψουν στη μεγάλη αγκαλιά του Θεού, στο μεγάλο σπίτι του Θεού που χωράει όλους μας. Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών,